ξενύχτια, κάτι στη δουλειά τζάτζαλα. Τώρα εντάξει, αναβάσαμε την παράστασή μας και ησυχάσαμε την προηγούμενη Τρίτη. Και μπήκαν όλα σε ροή. Και σήμερα παίζουμε πάλι. Περαστικά για τα πρώτα τα κομμάτια. Ναι. Καλή επιτυχία και καλοτάξιδη παράσταση για τα δεύτερα. Ναι. Είναι ένα άγχος για σας. Άγχος. Την προηγούμενη Τρίτη που παίξαμε πρώτη μέρα, σου μιλώ ότι έκανα αντιεμετική ένεση. Ήμουνα σε άθλια κατάσταση. Μία παράσταση όπου το έργο το έχεις γράψει εσύ, ναι. Το έχεις σκηνοθετήσει εσύ. Πρώτη φορά, ναι. Παίζεις. Ναι. Με τέσσερα αγόρια, τέσσερις φίλους μου. Να ρωτήσω λίγο κάτι, συγγνώμη τώρα που διακόπτω. Η παράσταση ξεκίνησε στα μέσα της σεζόν ουσιαστικά. Βέβαια, δεύτερο πάρτι είναι από Φλεβάρι και μετά. Και εσύ ήσουν στον Μπαμπά Μη Ξαναπεθάνεις. Ναι. Παρασκευή. Έτσι, ναι. Πολλά χρόνια. Ναι, τρία χρόνια συνεχόμενα. Πώς έγινε και σταμάτησες? Σταμάτησα γιατί δήλωσα. Δεν σταμάτησα έτσι απότομα που σου φάνηκε. Είχα δηλώσει παραίτηση από το Γενάρη. Γιατί είχε συμβεί κάτι που με πρόσβαλε πολύ και δεν μπορούσα να συνεχίσω. Και έτσι ζήτησα παραίτηση και βρέθηκε ο αντικαταστάτης ένα μήνα και κάτι μετά. Δηλαδή δεν έφυγα γιατί αρρώστησα, ούτε έφυγα γιατί έκανα δική μου παράσταση. Ρωτάω γιατί επειδή ξεκινάς μια δική σου παράσταση. Έχεις ξεκινήσει πριν μια εβδομάδα μια δική σου παράσταση. Φαντάζομαι ήταν γνωστό. Αφού δεν την έκανα αρχικά στο Ριάλτο, ναι. Ήταν να γίνει εκεί, στο θέατρο που είναι το Μπαμπά Μη Ξαναπεθάνεις. Έτσι ακριβώς. Ήταν να βγει. Ναι. Και κάτι συμβαίνει που εσένα σε ενοχλεί και λες, παιδιά, εγώ θα φύγω. Ναι, εγώ θέλω να φύγω, είπα. Αλλά αφού βρείτε την καταστάτη, αφού τα πάντα. Δεν έφυγα χωρίς προετοιμασία. Δηλαδή το είχα δηλώσει την επιχείρηση. Είχα κάνει αίτημα για παραίτηση. Γραπτό αίτημα για παραίτηση. Βρείτε μου αντικαταστάτη. Και πέρασε ένας μήνας αφού και βρήκανε αντικαταστάτη. Ναι. Άρα τους έδωσε τον χρόνο να βρουν αντικαταστάτη. Ήταν κάτι τόσο σοβαρό, βρε Σοφία. Για να. Φαντάζομαι κάποιος δεν φεύγει γιατί μου λένε κουράστηκες. Αν φεύγαμε κάθε κουράστηκες. Φορά που... Αν φεύγαμε κάθε φορά που κουραζόμασταν, νομίζω ότι όλοι θα είχαμε αφήσει τις δουλειές μας. Δηλαδή θέλω να πω, όλοι κουραζόμαστε κάποια στιγμή. Δεν είναι λόγος αυτός να μην συνεχίζει μια παράσταση, για όνομα του Θεού. Ο λόγος ήταν γιατί συνέβη κάτι το οποίο με πρόσβαλε εμένα πολύ. Και ηθικά και εργασιακά και προσωπικά και δεν μπορούσα να συνεχίσω. Ο δικός μου κώδικας δεν το επέτρεπε. Παρόλο που είχα άψογη σχέση με τους συναδέλφους. Δεν ήταν το πρόβλημα οι συνάδελφοι. Ένα βιντεάκι στο YouTube που ανέβασε σχετικά με το εργασιακό bullying είχε να κάνει. Ένα μέρος του είχε να κάνει. Ήμουν τόσο θυγμένη εκείνο το διάστημα που ήθελα να πω σε όλους ότι μπορούμε να έχουμε μια αξιοπρέπεια. Δεν αναφέρθηκε σε περιστατικά. Όχι. Ρωτάω γιατί ήταν ένα βίντεο το οποίο το είδε αρκετός κόσμος. Με αφορμή και αυτό που... πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Ναι. Με αφορμή αυτό που είχα ζήσει, είπα στον κόσμο και αυτούς που με ακολουθούν ότι καλό είναι να μπορείς να μιλήσεις. Να έχεις μια αξιοπρέπεια, εν πάση περιπτώσει. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα αυτό. Να μπορείς να μιλήσεις μέσα στον καιρό της κρίσης, να πεις τη γνώμη σου. Γιατί αν σου φέρονται κάπως και δεν σου αρέσει τη δουλειά σου, έχει κι αλλού να σου φέρονται κάπως. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω. Οι κακές συνθήκες υπάρχουν παντού. Μη μένεις σε μία. Άλλαξε δουλειά. Θα βρεις και κάπου αλλού κακή συνθήκη. Για σένα δεν ήταν δύσκολο όμως αυτό. Ποιο? Δηλαδή, μια επιτυχία, ένας ρόλος που το έκανες αρκετά χρόνια. Ναι. Και σε έχει χαρακτηρίσει θεατρικά. Φουλ, ναι. Έτσι δεν είναι? Και φαντάζομαι είσαι με την κόρη σου, έχεις πέρα του καλλιτεχνικού, είσαι ένας άνθρωπος που έχει έξοδα καθημερινά, έχεις κάνει τον προϋπολογισμό. Φουλ, ναι. Πώς? Δεν είναι εύκολο να πεις γεια σας. Ναι. Εκεί ακριβώς θα πρέπει ίσως να πούμε ότι όταν κάτι σε ενοχλεί κάπου, έχει σημασία πόσο σε ενοχλεί, πόσο θίγεσαι, πόσο βαρύ ήταν αυτό που έγινε, ώστε να αποφασίσεις εάν θα συμπαρασύρεις μαζί σου και το οικονομικό. Γιατί όπως λες, το να έχεις κάποιο έσοδα σταθερά και μόνιμο όταν έχεις οικογένεια, είναι εκ των ονού κάνει. Τα χρειάζεσαι. Αλλά παρόλα αυτά, όταν κάποιος αποφασίζει να το αφήσει, σημαίνει ότι αυτό που συνέβη. Σε μία κρίση όμως, εκεί δεν είναι που κάποιος, από πάνω που λέμε, πρέπει να μπει στη μέση και να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Ήταν κάτι που αφορά στους συναδέλφους σου, ήταν κάτι. Όχι. Ήταν ένα πρόβλημα που είχα εγώ με την παραγωγή και δεν μπόρεσα να το λύσω. Ήταν μια μεγάλη στεναχώρια που μου προκλήθηκε από κάτι και που ζήγησα το οικονομικό με τη στεναχώρια και νίκησε η στεναχώρια. Νίκησε το θίξιμο της αξιοπρέπειάς μου. Και έτσι είπα, δεν μπορώ να συνεχίσω, παρόλο που ο κόσμος περιμένει να βγω εγώ, με έχει μάθει ότι είμαι εκεί. Ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτό που μου συνέβη ήταν πάνω από μένα. Ο Ρήγας δεν προσπάθησε να κάνει κάτι? Όχι, ο καθένας, δεν υπάρχει Ρήγας, Γιώργος, Ελένη, Κώστας. Υπάρχει εσύ τι σου ξυπνάει στον καθρέφτη σου και τι βλέπεις. Και εγώ αυτό που έβλεπα σε μένα δεν μου άρεσε αν συνέχιζα να είμαι εκεί. Αυτό. Υπάρχει δηλαδή μια ειλικρίνεια προς τον εαυτό σου. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα σπίτι που πρέπει να στηριχθεί. Εντάξει, θα ζήσουμε. Θιεβάνια. Δεν θα πεθάνουμε. Δεν υπάρχει μια δουλειά.